Αποτελεί μεγάλη τιμή να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ στο Αγρίνιο, στην ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας μου, άρα και δικιά μου πατρίδα. Το Αγρίνιο της προσφυγιάς, το Αγρίνιο των 120 κομμουνιστών εαμητών που εκτελέστηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944, το Αγρίνιο της Μαρίας Δημάδη, των αγωνιστών, των καπνεργατών, της αγροτιάς, των αυταποσχολούμενων, των εργαζόμενων, των ανέργων, των καθημερινών αγωνιστών της ζωής. Μια ζωής που η αστική της δημοκρατία και οι κυβερνήσεις τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλες οι μεταλλάξεις τους και οι συνδυασμοί τους, την έχουν κάνει μαρτύριο. Γιατί η ανάπτυξή τους βασίζεται στη διάλυση των εργασιακών λαϊκών δικαιωμάτων, τις περικοπές μισθών και των συντάξεων, την εξάλληψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την εμπαρωματοποίηση της παιδείας και της υγείας στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που είναι κόλαση για τους εργαζομένους. Ιδιαίτερα στην επαρχία που έχει εγκαταληφθεί και την ετωλοκαρνανία που μαστίζεται από την ανεργία και την υποαποσχόληση. Και αυτό αντανακλάται βέβαια και στη συνεχή μείωση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από την καταγραφή του πληθυσμού το 2021, ο πληθυσμός της ετωλοκαρνανίας κατέγραψε μείωση της τάξης 9% σε σχέση με το 2011, σχεδόν τριπλάσια από τον Πανελλήνιο μέσο όρο. Ο Δήμος Αγρινίου κατέγραψε μείωση της τάξης του 6%, ο Δήμος Μεσολογγίου μείωση της τάξης του 7%, ο Δήμος Ναυπακτίας 10%, ο Δήμος Αμφιλοχίας 12%, ο Δήμος Ξηρόμερου 13%, ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας 16% και το Θέρμο 30%. Η ανάπτυξή τους γίνεται για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων με πλούτο και αυθονία που δεν βάζει ο νους, που ζουν μέσα στη κλειδί, ενώ από την άλλη η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει, ζει στην εργασιακή ανασφάλεια, στην ανεργία, με στερήσεις και ακόμα στην ανέχεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στους πέντε είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι άστεγοι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το διάστημα Μάρτιος-Μάιος του 2020, οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 38 εκατομμύρια, ενώ την ίδια περίοδο τα κέρδη των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασαν τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η περιουσία 2.200 καπιταλιστών είναι διπλάσια από όσα έχει το 60% του ενήλικου πληθυσμού της γης. Από την άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε ένα λεπτό πεθαίνει ένα παιδάκι κάτω από 5 ετών από πνευμονία και λονοσία. Και σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Oxfam για το 2022, 1 εκατομμύριο άνθρωποι φτωχοποιούνται κάθε 30 ώρες, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δημιουργείται ένας ακόμα δισεκατομμυριούχος. Αυτός είναι ο παραλογισμός, η βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Οι σιτοβολώνες να είναι γεμάτοι και ο λαός να πεινάει. Γιατί είναι παραλογισμός να υπάρχουν τόσο μεγάλες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, που όχι μόνο δεν αξιοποιούνται για την ικανοποίηση των μεγάλων κοινωνικών αναγκών, αλλά αντίθετα με ό,τι προβάλλει η αστική προπαγάνδα, αυτές οι δυνατότητες εντείνουν την επίθεση προς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί είναι βαρβαρότητα να μένεις για χρόνια άνεργος, είναι βαρβαρότητα να σου παίρνουν το σπίτι για 800 ευρώ, να βλέπεις προσφυγόπουλα από τους πολέμους τους να πνίγονται στη θάλασσα και να βλέπεις τα πνιγμένα παιδιά, τα δικά σου παιδιά. Να βλέπεις το παιδί σου, τους γονείς σου, να πεθαίνουν λόγω των τραγικών ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το παράλογο, αυτό το βάρβαρο σύστημα που παράγει φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά, θα πρέπει να παραμεριστεί και πρέπει να παραμεριστεί. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε κανένα λόγο και να βλέπουμε το μέλλον με απεσιοδοξία και μυρολατρεία. Σήμερα, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, έχουν ανάψει αιστείες αντίστασης που μας γεμίζουν με αισιοδοξία και δύναμη. Η πανσπουδαστική στις προηγούμενες φοιτητικές εκλογές αναδείχθηκε πρώτη δύναμη πανελλαδικά με ποσοστό 33,43%, το μεγαλύτερο εδώ και δεκαετίες. Η πανσπουδαστική αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε 15 πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε 118 συλλόγους. Στις εκλογές του 2022, η ΔΥΠΑΚ γιατρών αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε 10 νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου
Οι εργάτες στα εργοστάσια, οι εργάτες στη Λάρκο, συνεχίζουν το δρόμο του αγώνα που τους κρατά στην εργασία και στα σπίτια τους. Το ΚΚΕ είναι στο κέντρο αυτού του αγώνα για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που έχει ανάγκη ο λαός. Η εργατική τάξη, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία. Για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στη δουλειά, στην ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία, για να γίνουν τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και προστασίας για το λαό και όχι για τα κέρδη του κεφαλαίου. Σήμερα ήρθε η ώρα να γυρίσουμε την πλάτη μας σε όλους αυτούς που μας κοροϊδεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε φτάνει πια. Σήμερα ήρθε η ώρα να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ. Σήμερα ήρθε η ώρα να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο που φοβούνται. Το φοβούνται όπως ο διάολος στο λιβάνι. Δεν φοβούνται τίποτα άλλο. Σήμερα ήρθε η ώρα να συμπορευτούμε, όπως λέει ο ποιητής, με το κόκκινο της θυσίας, της αγρύπιας κόκκινο, κόκκινο της αυγής και της ελπίδας, κόκκινο κατά κόκκινο. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.